Για αυτό που είπε ο Δημήτρης για το θέμα του Τσάνκ, ναι. Και επειδή το σατήρησε και ο κύριος Περίς στο Ροντέο, ναι, που είχαμε πει από εδώ ότι θα φύγει ο Τσάνκ, να πούμε και ότι, ο Τσάνκ σε πληροφορία είχε αποχωρήσει και γυριστεί επεισόδιο. Ναι, και για να φύγει. Και ξαναγυρίσει και επεισόδιο με αυτό το περιστατικό που συνέβη. Γιατί το Survivor για 4 μέρες σταμάτησαν τα γυρίσματα εκεί. Γιατί ο Τσάνκ έχει φάει περισσότερο από όλους. Εξού και το καρφάκι. Θα τον δούμε αυτή την εβδομάδα. Αποχώρησε, πήγε στο ξενοδοχείο, έκανε και εκεί τα μπανάκια. Λοιπόν, την Τετάρτη, εγώ άκουσα και κάτι πληροφορίες συνωμοσίας που δεν ξέρω αν ισχύουν. Καλά, ότι είχαν παιχτεί πολλά χρήματα σε στοιχήματα κτλ. Την Τετάρτη. Επειδή κάποιοι πίστευαν ότι είναι σίγουρο θα αποχωρήσει ο Τσάνκ, γιατί γενικώ οι πληροφορίες που διέρεαν έρχονταν από το επεισόδιο να επιβεβαιωθούν, ενώ με τις εξελίξεις τελικά. Τώρα προσπαθούν να δούνε ποιον από τους διάσημους. Δεν το κάνουμε παράγκα το θέμα. Ότι για ένα reality καθόμαστε και ψάχνουμε τους δράκους, δηλαδή ναι, του παραμυθιού. Ναι, 60-70% κάνει. Και τι ασχολούμαστε, μπράβο, αυτό βλέπω. Με τι ασχολούμαστε με το. Όχι, ότι ψάχνουμε τους δράκους πίσω από την απόφαση της παραγωγής.